Και δεν μας είπε για τα ενεργειακά τελικά. Λοιπόν, για αυτό πάμε. Είναι μια καλή αφορμή για να ξανάρθει. Γεια σανα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη, για την ακρίβεια η συζήτηση που είχε μετά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους πολίτες εδώ. Και να σας πω ότι βγήκαν αρκετές ειδήσεις από τη σημερινή παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στο Κερατσίνι, τόσο για τα ζητήματα της οικονομίας, όσο και για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τα εθνικά θέματα. Ξεκινάω με τα εθνικά θέματα, ναι. Καθώς ο Στέφανος Κασελάκης ανέφερε ότι ζητούμενο είναι η άμυνα του τόπου και είπε ότι η χώρα δεν πρέπει να μπλέξει σε περιπέτειες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνη την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με το ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών. Αναφορικά με την λειτουργία της δικαιοσύνης, επανέλαβε ότι είναι ο μεγάλος ασθενής της χώρας και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, το τόνισε μάλιστα το αυτοδύναμη, θα στηρίξει τους έντιμους δικαστές και θα ενισχύσει τις δομές και τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό. Τώρα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρότασή του για την στήριξη της νέας γενιάς και μάλιστα είπε ότι αυτή η πρόταση βασίζεται στο εξής τρίπτυχο. Στέγη αποκέντρωση και μικροπιστώσεις, ενώ ανέφερε ότι ως προς την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για τη νέα γενιά, ως όμως και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είπε ότι δεν χωρούν κεντρώες πολιτικές, αλλά χρειάζονται μεγάλες ιδέες. Αναφορικά με το ζήτημα της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το κοινωνικό κράτος, είπε ότι χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος πρόνοιας, όπως αυτό που είχε αρχίσει να χτίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο δείκτης προστασίας που έχτισε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει, είπε, να κρατήσουμε αυτές τις παρακαταθήκες του προοδευτικού κόσμου και δεν θα επιτρέψουμε η αλήθεια μας να βαφτιστεί λάθος, ανέφερε. Χαρακτηριστικά τώρα έκανε η αναφορά και στα εσωκομματικά θέματα, να σας πω. Είπε ότι το να βγάλεις αριστερό μέτρο είναι δεξιά πρακτική, ενώ ξεκαθάρισε ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ένα συνέδριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, αλλά θα είναι ένα συνέδριο με τα μάτια στραμμένα στην κοινωνία, ενώ προανήγγειλε ότι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ οι 5 τουλάχιστον θέσεις θα προέρχονται από τη νέα γενιά. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια που είχε στον διάλογο που είχε με πολίτες, προέταξε την κατάργηση παράλληλα της βουλευτικής ασυλίας, ενώ στυλίτευσε και το ακαταδίωκτο των τραπεζών. Τόνισε ότι η εκλογή του ίδιου σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θέλει αριστερά να κυβερνήσει και χρειάζονται έμπρακτες λύσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα μίλησε για την ανάγκη μιας σύγχρονης προοδευτικής αριστεράς που θα προτάσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις. Και υπήρξε, να σας πω, ήταν ενδιαφέρουσα σημερινή παρουσία του Στέφανου Κασελάκη εδώ στο Κερατσίνι, καθώς ήταν διαφορετικός ο τρόπος που συζήτησε με τους πολίτες. Υπήρξε διάλογος, υπήρξαν ερωτήσεις, υπήρξαν τοποθετήσεις. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς τους δημοσιογράφους σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε, Ιάσονα, για το πλήρες ρεπορτάζ. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε Φαραντούρη.